Αλέξοδος τόση ώρα λέει για τους πελάτες που χρωστάνε. Αυτά τα λεφτά και τα μέλια που υπάρχουν είναι στον δρόμο. Θα υπάρχουν πάντα. Τα πήρε, τα βρήκε, τα έχει, θα τα δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος, ο Μεταξωτός θα ξέρει πάρα πολύ καλά. Πανεδόση. Η συζήτηση είναι τα λεφτά. Το πρόβλημα ξεκίνησε μετά το 11. Το 11 που ήταν ακόμα ο Νίκος ο Φώτης διανομέας έξω έφερε όλα τα λεφτά μέσα. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν δώσαμε την παραγωγή του 12 και την πληρωθήκαν ακόμα μερικοί προχτές. Το 11 που δώσανε τα μέλη πληρωθήκαν μέσα στο 13 που. Το ποσοστό πάντα παραμένει παραγιωτή έξω. Πάση περιπτώσει. Πρόεδρε, τι κάνουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, σταματάμε και βλέπουμε τι κάνουμε. Εγώ να συνεχίσουμε. Μια ερώτηση. Στο εφημερίδι είπατε ότι η παραγωγή δώσαν το μέλι σε τιμή από 6 ευρώ με 12 ευρώ τιμή. Υπάρχει κάποιο παραγωγό που θα έχει πάρει από 6,5 ευρώ μέχρι 12 ευρώ. 12 ευρώ έχει δώσει κανένα μέλι. Δύο κυρίφερε ευρώ. Δύο κυρίφερε ευρώ έχει παραγωγή. Πρέπει να μείνει έξω από τη συζήτηση κάθε πολιτική σκοπιμότητα και κάθε πολιτική αναφορά. Ένα θα σας πω. 10 χρόνια που ήμουν υπεύθυνος για τη λειτουργία της εταιρείας, ουδέποτε μπήκε και τέθηκε τέτοιο ζήτημα πολιτικής ενόχληση εντός εισαγωγικών. Έτσι. Άλλαξα τρεις δημάρχους. Ξεκίνησα με έναν πρόεδρο κοινότητας. Άλλαξα τρεις δημάρχους. Ποτέ, ούτε ως προς τη λειτουργία, ούτε ως προς τον τρόπο. Εντάξει. Ούτε είχαμε να κάνουμε με τον Νικόλα ή με τον Μιχάλη ή με τον Κώστα. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Έπαιρνε πάντοτε το καλό της εταιρείας. Εντάξει. Αυτό κάνατε, αλλά με κάμποσο πολιτικό βούτυρο και πολιτική μυζίδα. Πειράξατε κανένα. Δεν δείτε θέμα να πειράξατε. Είναι θέμα ότι τα άτομα που αγωνίστηκαν 10 χρόνια για να φτιάξουν και να ορθοποδήσει αυτή η εταιρεία και να γίνει εταιρεία δεν το αναγνωρίζετε όπως έπρεπε. Δεν το αναγνωρίζετε όπως έπρεπε. Άτομο το οποίο εργάστηκε το 1 όταν αποχώρησα εγώ, που ήταν ο βασικός κιλοβάτης εταιρείας, νομίζω ότι αυτά που έπρεπε να πάρει ως απολαβές μαζί με κάποια δώρα δεν ξέρω, δεν τα πήρε. Γιατί αν δεν κάνω λάθος έχασε κάποια ένσημα. Αν κάνω λάθος, διέψευσέ με, πρόεδρε. Δεν άκουσες. Δεν άκουσες, δεν το τέλος που είπες κάτι. Λέω, αν δεν κάνω λάθος κάποια ένσημα, κάποια ασφάλιση, κάτι έχασε τέλος πάντων το παιδί. Αυτό γνωρίζω. Άτομο που 10 χρόνια εργαζόταν, εργάζεται τώρα, μπορεί οποιοδήποτε για πολιτικούς λόγους να πει ότι ξέρεις ήταν η γυναίκα του υποψήφιου του Ζουμπά, όπως αυτή η γυναίκα δέχτηκε κατόπιν απόφαση Γενικής Συνέλευσης να έρθει συγγνώμη άσχημα να ολοκληρώσει τον πρόεδρο. Εμείς υποψηφίσαμε την ειρήνη της Ζουμπά. Εντάξει, ναι, παίρνετε τώρα μετά από εδώ. Εμείς την κάναμε νόμιμη. Κλείστε! 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 Κλ